Να φύγουμε από τις θέσεις των σχολιαστών και να ξαναπάμε στη μεικτή ζώνη, γιατί ο Απόστολος Νταλούκας έχει μαζί του έναν από τους πιο σταθερούς σήμερα παίκτες, τον τερματοφύλακα Κωνσταντόπουλο. Η ΑΕΚ είχε σήμερα πολλούς πρωταγωνιστές. Ένας εξ αυτών, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Θα θέλαμε να μας πει σε πρώτη φάση τι ήταν αυτό που σας μεταμόρφωσε και μας προκαλέσατε μια τόσο ευχάριστη έκπληξη. Απλά πιστεύω ξεκινήσαμε το παιχνίδι ζωντανά. Αυτό ήταν και η διαφορά στο προηγούμενο παιχνίδι με την Anderlecht. Μπήκαμε λίγο κρύοι και μας πήρε λίγη ώρα για να μπούμε στο παιχνίδι. Σήμερα ξεκινήσαμε πολύ ζωντανά. Πιέσαμε από την αρχή, ξεκινήσαμε να πιέζουμε και να κάνουμε ευκαιρίες. Και όταν ξεκινάς έτσι, γενικά παίρνεις αυτοπεποίθηση και το παιχνίδι πάει προς τα σένα. Η ΑΕΚ πιστεύεις ότι είχε σήμερα την άβρα της ΑΕΚ των τελευταίων αγώνων, των νικηφόρων αποτελεσμάτων, έχει αλλάξει η ψυχολογία σας? Ποια είναι τα μυστικά αυτής της μεταμόρφωσης? Φυσικά, όταν έχεις ένα σερινικόν, αυτό αλλάζει και την ψυχολογία, παίρνει και η ομάδα αυτοπεποίθηση και είναι λίγο διαφορετικά. Αλλά από εκεί πέρα πιστεύω ότι εμείς παίρνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι και κοιτάμε τον αμέσως επόμενο αντίπαλο και κοιτάμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και το παιχνίδι, όπως κάναμε και σήμερα. Αν είμαστε συγκεντρωμένοι και στα επόμενα παιχνίδια που έρχονται, πιστεύω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αυτά λοιπόν για από τον Κωνσταντόπουλο και να